Είμαι ο Βαγγέλης Δρίσκας και θέλω να σας μάθω να μαγειρεύετε με αυτοπεποίθηση τα πιο νόστιμα πιάτα της ζωής σας. Διαμαντάκια από την ελληνική κουζίνα, συνταγές από όλο τον κόσμο, πιάτα εστιατορικά και πολλά αγαπημένα γλυκά. Καλώς ήρθατε στο Σεφ στην κουζίνα σας. Στο σημερινό επεισόδιο ετοιμάζουμε ένα πεντανόστιμο αφράτο σουφλέ ψωμιού με μορταδέλα και καπνιστή γκούντα. Ψήνουμε μπιφτέκια κοτόπουλου ζυμωμένα με λαχανικά και τα συνοδεύουμε με σάλτσα φέτας. Μαγειρεύουμε στο λεπτό ταλιατέλες με κρασάτες γαρίδες και κολοκυθάκια. Και στην ώρα του γλυκού ετοιμαστείτε για την πιο νόστιμη καρυδόπιτα με άρωμα κανέλας και σιρόπι σοκολάτας. Σουφλέ ψωμιού με μορταδέλα και καπνιστή γκούντα. Το απόλυτο comfort food. Φανταστείτε, ένα αφράτο ωραίο ψημένο σουφλέ στο φούρνο με πολύ πλούσια γεύση. Λοιπόν, εδώ τη διαφορά την κάνει και το αλατικό και το τυρί. Ψητή μορταδέλα με προσούτο Θράκης. Όνειρο, ονειρεμένο αλατικό, βελούδινο με ωραία γεύση. Και καπνιστή γκούντα που έχει και την ωραία υφή της γκούντα και παράλληλα έχει αυτό το ωραίο άρωμα καπνού. Έτσι, διακριτικό, ωραίο, ισορροπημένο, οπότε έχουμε πολύ πλούσια γεύση. Με δύο υλικά. Εδώ όμως το βασικό μας υλικό, γιατί εδώ θα χτίσουμε το σουφλέ, είναι το ψωμί. Εδώ μπροστά μου έχω ένα ωραίο καρβελάκι ψωμί. Αυτό είναι ένα από τα δύο καρβελάκια που έφτιαξα με ένα κιλό αλεύρι. Ένα κιλό αλεύρι το οποίο είναι φτιαγμένο από μαλακά σιτάρια και είναι ιδανικό για ψωμί. Πέρα όμως από το ψωμί, αυτό το αλεύρι είναι ιδανικό και για φύλλα, για πίτες για παράδειγμα, για τσουρέκια, για ωραίες έτσι γλυκές ζύμες. Οπότε, με ένα καλό αλεύρι πετυχαίνουμε και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο ψωμί μας. Τώρα, τις αναλογίες θα τις δείτε στην κάρτα με τα υλικά, επειδή έχουμε φτιάξει πολλές φορές ψωμί. Να σας πω έτσι πολύ γρήγορα, συνοπτικά, πώς έβαλα στο κάδο του μίξερ. Ένα κιλό αλεύρι, 600 ml νερό, λίγο ελαιόλαδο, 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά, αλάτι, ζάχαρη, τα ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να ξεκολλάει υπό το γάντζο, ξεκουράζεται για μια ώρα, πλάθουμε δύο καρβελάκια και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 55 λεπτά. Το μυστικό εδώ στο ψωμί, πάντα να ξέρετε και να έχει ωραία κόρα, είναι ότι μόλις το βγάλουμε από το φούρνο, το τυλίγουμε με μια ωραία καθαρή πετσέτα και το αφήνουμε έτσι να τραβήξει την υγρασία του και μετά αποκτάει μια πολύ ωραία κόρα, η οποία δεν σκληραίνει πολύ και μέσα φυσικά έχει μια ωραία συμπαγή ψύχα. Και τώρα θα ξεκινήσω κόβοντας το ψωμί για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της συνταγής. Εδώ θέλω να κόψω το ψωμί σε μεγάλους κύβους. Οπότε κόβω φέτες, μετά κάθετα, μετά ξανά κάθετα για να κόψω τους κύβους. Απλή διαδικασία. Και μάλιστα να σας πω το κόλπο εδώ είναι ότι αν το ψωμί το αφήσουμε και μια-δυο μέρες και τραβήξει και είναι και μια ωραία συνταγή για να χρησιμοποιήσουμε και ψωμί που ενδεχομένως μας περισσεύει και στεγνώνει, είναι ακόμη καλύτερο. Το μόνο που δεν θα βάλω είναι αυτή η ακρούλα εδώ, η οποία είναι αρκετά σκληρή η κόρα αυτή, οπότε δεν θα μαλακώσει πολύ με το γάλα και τα υπόλοιπα υλικά με τα οποία θα το ενώσω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κόβω και από αυτή την πλευρά αυτή την άκρη. Και πάμε τώρα κάθε φέτα, κάθετα. Και μετά πάλι κάθετα για να κάνω μεγαλούτσικους κύβους. Και με τον ίδιο τρόπο κόβω και τις υπόλοιπες φέτες του ψωμιού. Για να περάσουμε μετά στην επόμενη φάση. Τώρα για το σουφλέ χρειαζόμαστε αυγά, τα οποία αδειάζω εδώ σε ένα μπολ, και γάλα. Τα χτυπάω. Ρίχνω πολύ λίγο αλάτι, ανθό αλατιού σε νυφάδες.
και σε αυτό το μείγμα ρίχνω το κομμένο ψωμί. Ουσιαστικά αυτό το σουφλέ το εμπνεύστηκα από το γαλλικό τόστ, που είναι φέτες ψωμιού, όπως ξέρετε, βουτυγμένες σε ένα μείγμα από γάλα και αυγά. Έτσι λοιπόν οι φέτες αφρατεύουν και μετά όταν ψήνονται γίνονται πάρα πολύ νόστιμες και μάλιστα ξεροψήνονται εξωτερικά, μέσα είναι ωραίες αφράτες. Οπότε έτσι σκέφτηκα να κόψω το ψωμί σε μικρότερα κομμάτια, να το ανακατέψω με αυτό το μείγμα και αυτό να γίνει το πάνω και το κάτω μέρος του σουφλέ, μια ωραία γέμιση μέσα και τη γέμιση σας την έχω περιγράψει ήδη. Λοιπόν, ανακατεύω καλά-καλά. Τώρα το θέμα είναι ότι το ψωμί, επειδή είναι αρκετά σφιχτό και αρκετά σκληρό η κόρα του δηλαδή, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον μία ώρα μέσα σε αυτό το μείγμα. Οπότε το ετοιμάζουμε και το αφήνουμε μετά στο ψυγείο, έτσι. Ανακατεύω λοιπόν καλά-καλά εδώ. Ο σκοπός μου είναι να βραχούν όλα τα κομμάτια του ψωμιού μέσα σε αυτό το μείγμα του γάλακτος με τα αυγά. Και πάμε τώρα να το ενισχύσουμε γευστικά. Στην κάρτα της συνταγής θα δείτε και 4 κρεμμύδια. Αυτά τα κρεμμύδια λοιπόν τα έχω κόψει σε πολύ λεπτές λωρίδες. Τα έβαλα με λίγο λάδι στο τηγάνι για 5 λεπτά σε δυνατή φωτιά, έτσι ώστε να σοταριστούν καλά-καλά και μετά χαμήλωσα την εστία και άφησα να σιγομαγειρευτούν για 20 λεπτά, έτσι ώστε να καραμελώσουν. Είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο καραμελώνουμε τα κρεμμύδια, χωρίς να βάλουμε έξτρα ζάχαρη ή ξύδι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν τα κρεμμύδια αποκτούν μια πολύ γλυκιά γεύση και αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να δώσουμε νοστιμιά στα φαγητά μας. Εάν μαγειρέψουμε έτσι τα κρεμμύδια, δίνουν πραγματικά άλλη διάσταση στα μαγειρέματα. Οπότε, τα άφησα να κρυώσουν και τώρα, έτσι όπως είναι το μείγμα εδώ του ψωμιού, ρίχνω και τα κρεμμύδια από πάνω. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, οι κινήσεις, οι οποίες δίνουν μια μοναδική γεύση σε ό,τι μαγειρεύουμε, έτσι. Ένα απλό σουφλέ ψωμιού με ψωμί, αυγά και γάλα γίνεται ξαφνικά ένα ωραίο γεύμα, βάζοντας ωραία υλικά. Τα κρεμμύδια πραγματικά θα δώσουν μοναδική νοστιμιά. Και θα αφήσω αυτό το μείγμα για μία ώρα στο ψυγείο, σκεπασμένο με μεμβράνη τροφίμων. Και συνεχίζουμε. Θέλω να σας δείξω εδώ πόσο μαλακό είναι το ψωμί. Κοιτάξτε εδώ, σχεδόν λιώνει, έτσι. Αυτό θέλουμε τώρα, για να ενωθούν όλα τα υλικά. Οπότε τώρα πλέον ανακατεύω καλά-καλά τα μουλιασμένα κομμάτια του ψωμιού με τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Και αρχίζει και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και θα του βάλω και λίγο σπανάκι και για τη γεύση και για το χρώμα. Φρέσκο σπανάκι, πλυμμένο, έτσι. Και κόβω τα φύλλα του. Ανακατεύω. Και η βάση του σουφλέ είναι έτοιμη. Πάμε τώρα στο σκεύος μέσα στο οποίο θα το ψήσουμε. Θέλουμε ένα πυρήμαχο σκεύος με διαστάσεις περίπου 20 με 30 εκατοστά και απλώνω τη μισή ποσότητα κάτω. Αυτή είναι η βάση του σουφλέ. Ο σκοπός μας είναι να καλύψουμε όλη την επιφάνεια του σκεύους, έτσι. Οπότε βάζω τη μισή ποσότητα και την απλώνω εδώ με την κουτάλα μου. Και πάμε τώρα στην μορταδέλα και στην καπνιστή γκούντα. Ψητή μορταδέλα με προσούτο Θράκης. Αυτό είναι το αλατικό που βάζω εδώ στο σουφλέ. Με φιστίκι έγινες μέσα, έτσι. Είναι ένα πρωτότυπο αλατικό γιατί έχουμε την ψητή μορταδέλα που έχει πλούσια γεύση και μέσα έχει κομμάτια από προσούτο Θράκης, οπότε είναι 2-1. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα πολύ δυνατό αλατικό, το οποίο είναι απολαυστικότατο, κομμένο έτσι σε πολύ λεπτές φέτες, ιδανικό για σάντουιτς, για τόστ και φυσικά ιδανικό για να μαγειρεύουμε. Το έχω χρησιμοποιήσει και σε λαζάνια, ταιριάζει απόλυτα και τώρα το χρησιμοποιώ εδώ στο σουφλέ. Όνειρο.
Και πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο τυρί, την καπνιστή Γκούντα. Και εδώ ήθελα ένα ιδιαίτερο υλικό. Οπότε έχουμε, όπως σας είπα, αυτή την υπέροχη βελούδινη υφή της Γκούντα όπως λιώνει και φυσικά το άρωμα του καπνού και τη γλυκιά γεύση. Τα συνδυάζουμε όλα. Απλώνω λοιπόν τις φέτες εδώ. Και συνεχίζω με το υπόλοιπο μείγμα του ψωμιού που έχω μουλιάσει. Με το σπανάκι και τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Στρώνουμε τώρα την επιφάνεια εδώ με το κουτάλι. Ουσιαστικά απλώνουμε το μείγμα του ψωμιού, πάει παντού, έτσι. Και στρώνω στην επιφάνεια ντοματίνια. Είναι ντοματίνια κομμένα στη μέση, όπως βλέπετε. Και έχω διαλέξει υλικά φυσικά που ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους όλα. Και πράσινη πιπεριά κέρατο κομμένη σε λεπτές ροδέλες. Αυτό είναι. Πλούσια γεύση σε αυτό το σουφλέ. Μέσα, έξω, πάνω, κάτω. Καταλαβαίνω ότι κάνουμε ένα πραγματικά ωραίο comfort φαγητό με απλά υλικά. Και πάμε για ψήσιμο τώρα στον φούρνο στους 175 βαθμούς σε αέρα και αντιστάσεις για 40 λεπτά. Συνήθως όταν έχουμε τέτοιες παρασκευές που έχουν υγρασία και από το κάτω μέρος, τις ψήνουμε στο πιο χαμηλό ράφι του φούρνου. Οπότε πάμε στο πιο χαμηλό ράφι του φούρνου, όπως σας είπα, 175 βαθμοί, 40 λεπτά. Φύγαμε. Για το σουφλέ ψωμιού με μορταδέλα και καπνιστή Γκούντα για 6 μερίδες θα χρειαστείτε 750 γραμμάρια ψωμί, 4 κρεμμύδια, 200 γραμμάρια σπανάκι, 200 γραμμάρια ψητή μορταδέλα με προσούτο θράκης, 300 ml γάλα πλήρες, 8 αυγά, 200 γραμμάρια καπνιστή Γκούντα, 200 γραμμάρια ντοματίνια, 1 πράσινη πιπεριά κέρατο, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και για να φτιάξετε το ψωμί θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια αλεύρι χρυσό, 300 ml νερό, 8 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη και 1 κουταλάκι του γλυκού ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και μοσχοβολάει πολύ ωραία η κουζίνα μας. Από εδώ ξεκινάω πρώτα απ' όλα. Και μετά έχουμε ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σουφλέ το οποίο φουσκώνει, είναι αφράτο-αφράτο. Η γεύση του φυσικά είναι αξεπέραστη με τα υλικά που έχω βάλει. Οπότε, όσο είναι ζεστό, πάμε να το κόψουμε και. Αυτή είναι η μοίρα του. Έτσι. Απόλυτα. Πάμε λοιπόν. Θα το κόψω σε 6 ωραίες μερίδες. Έτσι, ωραία, ωραία. Τι λέτε, θα κάνετε μια προσπάθεια? Θα προσπαθήσουμε. Όχι, βέβαια. Να λοιπόν, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο σουφλέ με βάση το ψωμί, έτσι. Όπου εδώ το μυστικό της νοστιμιάς είναι και τα καραμελωμένα κρεμμύδια μέσα και φυσικά η σύνθεση των υλικών. Εγώ σας έδωσα μια πολύ ωραία ιδέα με την καπνιστή Γκούντα και με την ψητή μορταδέλα με προσούτο θράκης. Λοιπόν, πάμε να σερβίρουμε. Ένα ωραιότατο κομμάτι.
Φταίγια κοτόπουλου με σάλτσα φέτας. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ νόστιμο φαγητό. Είμαστε στην ενότητα και διακάτοικο τραπέζι, οπότε θέλουμε κάτι που να έχει δυνατή γεύση. Θέλει και λίγη περιποίηση, οπότε νομίζω ότι μπιφτέκια έτσι καλοζυμωμένα και με μια ωραία σάλτσα και με μια ωραία γαρνιτούρα είναι ένα ευπρόσδεκτο πιάτο και ένα ιδανικό πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι. Εδώ έχω κιμά από φιλέτο κοτόπουλου. Προτιμώ το φιλέτο μπούτι κοτόπουλου, γιατί έτσι είναι λίγο πιο ζουμερός ο κιμάς. Έχει και το λιπάκι του, είναι λίγο πιο νόστιμος από το σκέτο στήθος. Οπότε αυτή είναι η βάση μου. Και εδώ τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά να ρίχνω υλικά για να χτίσουμε τη γεύση των μπιφτεκιών. Ξεκινάω πρώτα ρίχνοντας κρεμμύδι τριμμένο, όπως κάνουμε πάντα στα μπιφτέκια. Συνεχίζω με πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. Για να έχουμε νοστιμιά, να έχουμε εύπεπτο αποτέλεσμα. Βέβαια υπάρχει και η πρακτική ευκολία. Μείγμα με πολτό σκόρδου και κρεμμύδι. Οπότε εδώ πέρα γλιτώνεται όλη τη φασαρία. Ιδανικός για μείγματα με κοιμάδες αλλά και για το μαγείρεμα. Στην αρχή του μαγειρέματος ξεκινάμε με κρεμμύδι σκόρδο. Εδώ το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα εδώ. Ρίχνω ανθό αλατιού σε νυφάδες. Τρίβω τις νυφάδες με το χέρι μου έτσι. 100% φυσικό θαλασσινό αλάτι. Σούπερ νοστιμιά σε ό,τι μαγειρέψουμε. Και συνεχίζω ρίχνοντας αυγά. Και αυτό που κάνει διαφορετικά αυτά τα μπιφτέκια είναι τα τριμμένα λαχανικά που θα τα προσθέσω τώρα. Καρότο και κολοκυθάκι. Τριμμένα, το κολοκυθάκι επειδή έχει υγρασία, το έχω πατήσει κιόλας για να βγάλει την υγρασία του. Οπότε ρίχνω και τα λαχανικά εδώ μέσα. Να και ένας ωραίος τρόπος να κρύψουμε λαχανικά για τα παιδιά μας μέσα έτσι. Θα μαγειρευτούν μαζί με το κιμά, θα δώσουν γεύση και δεν θα φαίνονται. Και κολοκυθάκια. Και στο τέλος, τριμμένο ψωμί για να τραβήξει όλη την υγρασία από τα υλικά που έχω βάλει εδώ μέσα στον μπολ. Αυτά είναι τα υλικά για να κάνουμε ένα πολύ νόστιμο μείγμα κιμά για μπιφτέκια με κιμά κοτόπουλου. Πάμε τώρα να ζυμώσουμε αυτό το μείγμα. Οι αναλογίες που σας δίνουν ακριβώς για να βγάλετε ένα στεγνό μείγμα κιμά. Το ψωμί μαζεύει όλη την υγρασία όπως βλέπετε εδώ, οπότε βγαίνει ένας κιμάς δεμένος, έτσι. Για να μπορέσετε να πλάσετε και με ευκολία τα μπιφτέκια. Δεν χρειάζεται να αφήσουμε το μείγμα του κιμά στο ψυγείο. Έχουμε όλες τις γεύσεις εδώ μέσα, έχουμε όλα τα υλικά που θα το κάνουν πάρα πολύ νόστιμο, έχουν ανακατευθεί υπέροχα, οπότε πάμε στην επόμενη φάση να ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως εδώ, θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο και αυτό το ελαιόλαδο, όπως το ρίχνω από πάνω, θα με βοηθήσει να πλάσω πιο ωραία τα μπιφτέκια. Οπότε, η επόμενη φάση είναι ζεσταίνω αντικολλητικά σκαροτήγανα και όταν κάψουν, πλάθω τα μπιφτέκια, τα ρίχνω στα σκαροτήγανα και ψήνω τα μπιφτέκια. Απλά και ωραία. Έτοιμα λοιπόν τα μπιφτέκια εδώ πλασμένα, τα βλέπετε και πανέμορφα και πολύχρωμα και σούπερ αρωματικά. Έτοιμα για ψήσιμο. Όμως, πριν ξεκινήσω το ψήσιμο, θα κάνω και μια συνοδευτική σάλτσα φέτας. Αφορμή φυσικά πήρα από μια πολύ ωραία φέτα pop, που είναι η βάση μου για να κάνω αυτή την υπέροχη σάλτσα, η οποία συνοδεύει ιδανικά τα μπιφτέκια, αλλά παράλληλα είναι ένα πολύ ωραίο dip για να το σερβίρουμε στο τραπέζι μας και επίσης είναι πολύ ωραία σάλτσα για να τη ρίξουμε πάνω από ψητά λαχανικά ή πάνω από μια σαλάτα με βραστά λαχανικά. Οπότε δείτε μια συνταγή που έχει και πολλές εφαρμογές, έτσι. Οπότε ξεκινάω εδώ σε ένα πολυκόπτη, αδειάζω τα υλικά ένα-ένα, ξεκινώντας πρώτα από τη φέτα. Όπως σας είπα, μια φέτα pop με πλούσια γεύση. Είναι σημαντικό γιατί εδώ είναι το βασικό μας υλικό. Συνεχίζω ρίχνοντας γιαούρτι. Λίγη ρίγανη. Και μία πιπεριά ψητή, χρωματιστή πιπεριά, κόκκινη ή κίτρινη. Την έχω ψήσει ολόκληρη, κλασικά. Την άφησα να υδρώσει μέσα σε ένα σακουλάκι για να μπορέσω να βγάλω τις φλούδες και τα σποράκια της. Την ψιλόκοψα και τη ρίχνω τώρα εδώ μέσα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε και μία κίτρινη πιπεριά. Και τώρα συμπληρώνω και λίγο ελαιόλαδο. Και πολτοποιώ το μείγμα.
Μια ιδιαίτερα δροσερή σάλτσα η οποία ταιριάζει απόλυτα με τα πιφτάκια κοτόπουλου. Πριν ξεκινήσουμε το ψήσιμο, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Είναι συναρπαστική η συνέχεια. Για τα μπιφτέκια κοτόπουλου με σάλτσα φέτας για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 1 κιλό κιμά κοτόπουλου, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, 1 ξερό κρεμμύδι τριμμένο, 2 κολοκυθάκια και 2 καρότα τριμμένα, 3 αυγά, 150 γραμμάρια τριμμένο ψωμί, ελαιόλαδο, ανδό αλατιού σε νυφάδες. Και για τη σάλτσα φέτας θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια φέτα pop, 300 γραμμάρια γιαούρτι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 χρωματιστή ψημένη πιπεριά και 2 κλωναράκια φρέσκια ρίγανη ή 1 κουταλάκι του γλυκού ξερί. Όταν πλάσετε τα μπιφτέκια, αν δείτε ότι είναι κάπως στεγνά, ρίξτε λίγο λάδι από πάνω για να τα βοηθήσουμε εδώ να ψηθούν πιο σωστά. Έτσι, με ένα πινελάκι τα αλείφουμε και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Θέλουμε αντικολλητικό σκαλοτήγανο να ζεσταθεί πολύ καλά, να κάψει. Και μετά ξεκινάμε ρίχνοντας ένα-ένα τα μπιφτέκια. Αφού ζεστάνουμε πολύ καλά τα σκαλοτήγανα, μετριάζουμε την ένταση στην αιστεία, δηλαδή από το 8-9 πηγαίνουμε στο 7, έτσι ώστε τα μπιφτέκια να ψηθούν γλυκά-γλυκά. Τι εννοώ με αυτό? Να ψηθούν ωραία εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά και να μην καούν σαφώς. Οπότε περιμένουμε, υπολογίζω περίπου 8 με 10 λεπτά συνολικό ψήσιμο, άρα 4-5 λεπτά από τη μία πλευρά, τα γυρίζουμε και από την άλλη και μετά απολαμβάνουμε πεντανόστιμα μπιφτέκια κοτόπουλο. Και πριν γυρίσω τα μπιφτέκια, όπως είδατε, τα αλείφω με ελαιόλαδο. Εδώ έχω ετοιμάσει τηγανιτές γλυκοπατάτες, που είναι η ιδανική γαρνιτούρα για τα ψητά μπιφτέκια. Γλυκοπατάτες, κομμένες όπως ακριβώς και οι κανονικές πατάτες, τις πασπαλίζω με λίγο κορνφλάουρ και τις τηγανίζω σε καυτό ηλιέλαιο. Να το αποτέλεσμα. Καταπληκτική γαρνιτούρα, έτσι. Αλατίζουμε με ανθό αλατιού και έχουμε την τέλεια νοστιμιά. Και πάμε τώρα στα μπιφτέκια. Εδώ κοιτάξτε, ομορφιές αφράτα, λαχταριστά, πεντανόστιμα. Και συνοδεύω με αυτή την υπέροχη σάλτσα φέτας και έχουμε τον τέλειο συνδυασμό. Και φυσικά τα αγαπημένα μου φρέσκα μυρωδικά, λίγη φρέσκια ρίγανη στο τέλος. Και εδώ στη σάλτσα φέτας και μερικά φιλαράκια πάνω από τα μπιφτέκια. Και έχουμε ένα σούπερ αρωματικό πιάτο. Είδατε λοιπόν πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε έναν κιμά για κοτόπουλο και να κάνουμε υπέροχα μπιφτέκια, ενισχυμένα με λαχανικά, μια απίθανη σάλτσα φέτας δίπλα δροσιστική, συνοδευτική τέλεια και φυσικά ωραίες γλυκοπατάτες. Το απόλυτο γεύμα για το κυριακάτικο τραπέζι, για μικρούς και για μεγάλους. Να το φτιάξετε, παιδιά, είναι υπέροχο.
Πάμε να κάνουμε τώρα μια ωραία καρυδόπιτα με σιρόπι σοκολάτας. Είμαστε στη ζαχαροπλαστική για όλους, σε αυτή την ενότητα. Και κάνουμε ένα γλυκό το οποίο είναι μοναδικό. Και λέω μοναδικό γιατί τέτοια καρυδόπιτα δεν έχετε ξαναφάει. Συνήθως δεν υπερηφανεύομαι πολύ για τις συνταγές μου, αλλά για αυτήν εδώ είμαι πραγματικά υπερήφανος, γιατί είναι η πιο ξεχωριστή καρυδόπιτα που θα δοκιμάσετε ποτέ. Είναι μια πολύ παλιά συνταγή που την χρησιμοποιώ και την φτιάχνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα τώρα να τη μοιραστώ και μαζί σας. Ιδιαίτερη καρυδόπιτα με ιδιαίτερα υλικά. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα τη φτιάξουμε. Δεν σας λέω τίποτα για το αποτέλεσμα, έτσι. Σας αφήνω με μια μεγάλη έκπληξη. Όπως πάντα. Πάμε λοιπόν. Κίνηση πρώτη, κλασικά όπως κάνουμε στα γλυκά, χτυπάμε πρώτα ζάχαρη και αυγά. Εδώ στο κάδο του μίξερ, αυγά και ζάχαρη. Τα αυγά είναι καλό να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Θα τα χτυπήσουμε για αρκετά λεπτά μέχρι να αφρατέψουν. Ουσιαστικά δεν θέλουμε απλά να ανακατευτούν, θέλουμε χτύπημα για 7-8 λεπτά σε μέτρια προς υψηλή ταχύτητα, έτσι ώστε να γίνει μια πολύ αφράτη κρέμα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ξεκινάμε. Και να σας δείξω εδώ τι εννοούσα να σχηματιστεί μια ωραία πηχτή κίτρινη κρέμα. Αυτό εδώ, κοιτάξτε εδώ. Μια ωραία παχύρευστη κρέμα, έτσι. Ό,τι και αν κάνουμε, όταν χτυπάμε αυγά με ζάχαρη, θέλουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξω μπράντι. Το μπράντι δίνει μια πολύ ωραία σπιρτάδα στις ζύμες και στο γενικό αποτέλεσμα. Baking powder. Και κανέλα. Τώρα σε αρκετές συνταγές για καρυδόπιτα και για τέτοια παραδοσιακά σιροπιαστά γλυκά συνηθίζουν να βάζουν και άλλα μπαχαρικά όπως γαρίφαλο για παράδειγμα ή μπαχάρι ή μοσχοκάριδο. Εγώ να σας πω, όλα αυτά τα μπαχαρικά τα θεωρώ πάρα πολύ βαριά και βαραίνουν στο τέλος το αποτέλεσμα. Βάζω κανέλα που είναι λίγο πιο ελαφριά από τα υπόλοιπα αλλά δίνει φοβερό άρωμα. Αυτή είναι η δική μου προτίμηση, έτσι. Ρίχνω και ηλιέλαιο και κάνω ένα γρήγορο ανακάτεμα σε μέτρια ταχύτητα ίσα ίσα για να ενωθούν τα υλικά. Δεν έχουμε τελειώσει όμως, έχουμε άλλα δύο υλικά. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε το μείγμα. Και τώρα ρίχνω τριμμένη καρυδόψυχα. Όπως βλέπετε εδώ είναι χοντροσπασμένη, δηλαδή η μισή ποσότητα περίπου είναι τριμμένη και η υπόλοιπη είναι χοντροκομμένη, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και κομματάκια από καρύδι μέσα στο γλυκό. Και το διαφορετικό σε αυτή την καρυδόπιτα είναι η τριμμένη φρυγανιά. Λοιπόν, εδώ έχω φρυγανιές, τις οποίες έχω τρίψει στο πολυκόπτη, έτσι ώστε να είναι χοντρά ψίχουλα. Και αυτό είναι το μείγμα το οποίο θα ενώσει όλα τα υπόλοιπα τα υγρά, για να δώσει ωραία υφή στην καρυδόπιτα. Ανακατεύω για να ενωθούν όλα τα υλικά. Ήδη βγαίνουν τα αρώματα από την κανέλα, παιδιά. Όταν θα ψηθεί, πραγματικά δεν θα πιστεύετε αυτό που γίνεται μέσα στην κουζίνα σας, έτσι. Αυτές οι θεϊκές μυρωδιές είναι μοναδικές. Ανακατεύουμε έτσι πολύ καλά για να ενωθούν όλα τα υλικά. Και γίνεται μια ωραία ζύμη. Χρειαζόμαστε ένα στρογγυλό ταψί με διάμετρο 30 εκατοστών ή ένα ορθογώνιο με διαστάσεις 25x40. Και εδώ αδειάζουμε το μείγμα. Δεν χρειάζεται να το λαδώσουμε, έτσι κι αλλιώς είναι σιροπιαστό το γλυκό μας. Οπότε αδειάζω το μείγμα. Ωραία, ωραία.
Και στρώνω την επιφάνεια. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. 180 βαθμοί θερμοκρασία στο φούρνο, 35 λεπτά σε αέρα και αντιστάσεις. Πάμε λοιπόν στο φούρνο και μας μένει το σιρόπιασμα. Μουσική 10-15 λεπτά πριν βγάλουμε την καρυδόπιτα από το φούρνο, βάζουμε ένα σιρόπι εδώ. Δηλαδή, βράζω 500 γραμμάρια ζάχαρη με 750 ml νερό και ένα ξύλο κανέλας. Και αφού βράσει για 4-5 λεπτά, κλείνω την εστία, υπολογίζω δηλαδή να είναι έτοιμο την ώρα που βγάζω την καρυδόπιτα από το φούρνο. Εδώ τώρα, ρίχνω τριμμένη κουβερτούρα και ανακατεύω. Ανακατεύω για να διαλυθεί η κουβερτούρα, υπόθεση δευτερολέπτων. Και αυτό είναι το σιρόπι της καρυδόπιτας, γι' αυτό τη λέω σοκολατένια καρυδόπιτα με σοκολατένιο σιρόπι. Και έτσι όπως είναι ζεστό το σιρόπι και ζεστή η καρυδόπιτα από το φούρνο, το ρίχνω πάνω από την καρυδόπιτα. Το ρίχνω σε 2-3 δόσεις, δηλαδή ρίχνω μία δόση, περιμένω να απορροφηθεί και μετά συνεχίζω και ρίχνω παρακάτω μέχρι να τελειώσει όλο το σιρόπι. Στο μεταξύ, για να τη βοηθήσω εδώ για να απορροφήσει το σιρόπι, μπορώ να κάνω και μερικές τρυπούλες με το μαχαίρι. Αν και όταν είναι ζεστή, απορροφάει πολύ γρήγορα. Α, βλέπετε εδώ τι γίνεται. Συνεχίζω πάλι με τον ίδιο τρόπο, από πάνω. Μένει ακόμη μια δόση εδώ σιροπιού για να τη ρίξω πάνω από την καρυδόπιτα και μετά θα είναι έτοιμη. Θα πρέπει όμως να κρυώσει ελαφρώς και μετά είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Για την καρυδόπιτα με σιρόπι σοκολάτας, για ένα στρογγυλό ταψί 30 εκατοστών ή ένα ορθογώνιο 25 επί 40 εκατοστά θα χρειαστείτε 250 ml ηλιέλαιο, 300 γραμμάρια τριμμένες φρυγανιές, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 450 γραμμάρια καρύδια, 100 ml μπράντι, 6 αυγά, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Και για το σιρόπι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια ζάχαρη, 750 ml νερό, 1 ξύλο κανέλας, 200 γραμμάρια τριμμένη κουβερτούρα και για την επιφάνεια 50 γραμμάρια τριμμένα καρύδια. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή για μια διαφορετική εγκληματική καρυδόπιτα με σιρόπι σοκολάτας. Αρωματικό σιρόπι μάλιστα, γιατί έχει μέσα και κανέλα. Και όπως είδατε στο τέλος, πασπαλίζουμε και με λίγη καρυδόπιση καθυλμένη και έχουμε ένα απίστευτα νόστιμο γλυκό. Έχω κόψει και αρκετές μερίδες εδώ, γιατί το συνεργείο είναι μεγάλο. Κάποιοι έχουν δοκιμάσει, πρόλαβαν, βάλαν χέρι. Δεν τους μαζεύω. Λοιπόν, φτιάξτε το, παιδιά. Είναι ένα από τα πιο ωραία γλυκά που θα φτιάξετε και θα το λατρέψετε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Thank you.
Η σημερινή εκπομπή νομίζω ότι είναι ο ορισμός του comfort food. Μαγειρέψαμε ένα υπέροχο σουφλέ με βάση το ψωμί, με πολύ ωραία μορταδέλα και με καπνιστή κούντα. Ένα πολύ ωραίο αφράτο παρασκεύασμα ψημένο στο φούρνο, αριστούργημα. Κάναμε ωραία μπιφτέκια κοτόπουλου, γεμιστά με λαχανικά, με μια ωραία σάλτσα φέτας και μια καρυδόπιτα στην οποία δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Με μια διαφορετική ματιά, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία γλυκά που θα φτιάξετε ποτέ στην κουζίνα σας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα αγαπημένα ζυμαρικά. Κάνουμε λοιπόν ταλιατέλες με σκορδάτες, γαρίδες βουτύρου. Αυτά κάνουμε εδώ στο Σεφ στην κουζίνα. Μαγειρεύουμε comfort πιάτα, μαγειρεύουμε παραδοσιακές γεύσεις, μαγειρεύουμε και πιο σύγχρονες συνταγές, μπερδεύουμε τα υλικά, τις τεχνικές, μαθαίνουμε πράγματα, μοιραζόμαστε πάντα, το λέω, την αγάπη μας για τη μαγειρική. Τις συνταγές μου θα τις βρείτε στα βιβλία μου και φυσικά και στο site, στο www.driscas.com. Περιμένω επικοινωνία από εσάς, περιμένω φωτογραφίες από αυτά που μαγειρεύετε και φυσικά αν θέλετε να φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Καλό απόγευμα για σήμερα, σας περιμένω και παρακάτω στα επόμενα επεισόδια. Γεια σας!